Λοιπόν, καλησπέρα από το κλειστό του Πικερμίου. Γέρακας Κόξ αντιμετωπίζουν τα πιστόλια. Πρώτο παιχνίδι της φετινής χρονιάς. Θα έχουμε μια πολύ όμορφη αναμέτρηση. Και για τις δύο ομάδες με όμορφες φάσεις, χωρίς δραματισμούς, ο καλύτερος θα κερδίσει. Στην καλάθι για τα πιστόλια θα έχει από τα χέρια του ψηλού του Βαλανόπουλου. Με νέες προσθήκες. Τα πιστόλια. Την μπάλα χαμηλά. Νέο γαλάφι. Πολύ φορά από τον Μαρτζούκο. Ο Βαράκης θέλησε να πάρει την εσωτερική, δεν κατάφερε να πει στην παράσο καλάθι. Ιωαννίδης Κρεκούσης. Θα πάρει το φάουλ. Νέα προσθήκη για τα πιστόλια. Την Ολοφάνερο. Ότι είναι ένας από τους επιλώνες στους οποίους θα στηριχτεί η παρέα του Παπαδιονυσίου. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για το τέλος της πρώτης της αναμέτρησης. Ο Βαράκης θα εξελίξει στην πρώτη βολή και στη δεύτερη. Θα μειώσει σε 4-3.
Λούδης και πάλι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω το συγκρότη. Θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Και με τη δεύτερη εύστοχη βολή θα δώσει προβάδισμα. Ενός πόντου το πρώτο στο παιχνίδι. Η απάντηση είναι άμεση από τον Μαρτζούκο, 6-5. Ο Μπουράκης για 2 από τη γωνία, άστοχος. Βάλα στο σκύβερο. Αυτός θα μαζέψει το αμυντικό. Για να βρει τον Μαρτζούκο. Θέλησε να βρει τον Ιωαννίδη. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Λάκης πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει με το δεξί. Νέο προβάδισμα. 6-7. Από το νούμερο 8 τον Fox. Δεύτερο προβάδισμα στην απόψινη αναμέτρηση. Εκούσεις Λούδια απέναντι του, χαμηλά στον Ιωαννίδη. Κόβει ο Μαρτζούκος, θα πάρει την μπάλα. 8-7. Παρακολουθούμε όμορφο μπάσκετ. Μεταδεδομένο το συνθηκό. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και για τους δύο. Σίδερο, ριμπάτο από ποιον, επιθετικό από τον Χατζηδάκη, ο οποίος θα κοπήσει συνέχεια. Όπως θα δημιουργείς, προχώρησε σε μια one-man-show ενέργεια. Δεν την ολοκλήρωσε. Πήρε δεξί διάδρομο. Τριών πόντων και το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Όχι για δύο, λένε η ρεύ. Βιαστικά. Έτσι κάνει ότι θέλει σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Κύριος με το νούμερο 14. Ιωαννίδης θα αφήσει με το αριστερό. Θα κάνει το 12-9 και θα δώσει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Πάμε στο πρώτο time out. 3:39 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Για να δούμε αν θα μετρήσει το καλάθι. Έχουμε μία μικρή διακοπή. Μια ανάλογες διαβουλεύσεις μεταξύ ρεφ
και γραμματέας. Λοιπόν, 3 και 18 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Καλάθι μέτρησε τον τρίποντο του Γραβάνη. Σκορ και για να δούμε αν θα περάσουν μπροστά, θα το κάνουν. Νέο Καλάθι από το νούμερο 9 των Fox. Ποιος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Ατσούκος, Καλάθι και το παιχνίδι στα ίσα. Δεκατέσσερα. Γραβάνης και αυτό. Όχι, μπάλα στο σίδερο. Την πάτα από ποιον. Για τους υπέδουχους. Επίσης για δύο. Άουτα από τον Λουδί. Κάνει το λάθος ο Σαντινίδης. Παλανόπουλος ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει κάτι. Ο Λουδίς αστοχής στο τρίποδο, θα πάρει το επιθετικό. Ούτε τώρα θα μιμήθει τον Καλανόπουλο στο 100%. Του Ζωδινίδης, όχι συγγνώμη. Ο Τσαμπάνιδης ήτανε. Αυτή τη φορά ο Καλανόπουλος δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Τεχνική ποινή στο ψηλό. Παιχνίδι είναι στο 16-14. Νομίζω ότι στο μυαλό του Γαλανόπουλου θα πρέπει να πρετανεύσει λογική, γιατί στην επόμενη είναι εκτός παιχνιδιού που θα δεχτεί και συνεχίζει. Εντάξει, όλοι έχουμε βρει τη θέση του. Δεν είναι κανένα μικρό παιδί να πέσει στην παγίδα. Θα ξυπώναξε. Λοιπόν, στο παρκέ πέρασε το Πάζογλου. Είναι από τους αγαπημένους μας παίκτες, καθότι συνηθίζει να βλέπει το Καλάθι στα βάρελη. Θα στοχίσει, άνοιξε rebound. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Αναρχίσε το Πάζογλου να το αποκουνάει. Δύσκολα σταματάει. Το ίδιο ισχύει για τον Γιώλιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο. Εμεί κρύει κόλτσα απόψε. Που πάζω. Να στην μπάλα θα τη δεχτεί και πάλι από
Στάθη. Ο Λούκης. Πήρε στο ρεφ. Το νούμερο 23 τον Φόξ πήρε το φάουλ. Τους κολλήσε το 16-15. Έχουμε αλλαγές για αυτά τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα. Ο Μπαρτζούκος θα κάτσει στον πάγκο. Τη θέση του πήρε ο Κρικός. Και ο Λουλούδης θα έχει δικαίωμα για δύο και τη δυνατότητα να βάλει μπροστά την ομάδα του. 16-16. 16-17 από το νούμερο 23. Στο σύν ένα του φιλοξενούμενοι. Εδώ στο πλειστό του Πικερμίου, πρεμιέρα, μπασκετάκι καπ. 10 δευτερόλεπτα. Πανίδης πήρε το φάουλ. Με το αριστερό θα πετύχει το καλάθι. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Χρόνια για να κάνεις 18-17. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ιωαννίδης κέρδισε το φάου. Έστω το συγκρότη. Δύο πρώτες έφτωτες βολές, το νούμερο 4 των κυπερδούχων. Εντάξει, θα μπει μέχρι μέσα και θα πέσει την μπάλα στο καλάθι, θα κάνει το 20-19. Παζογλου σε ένα σούτ, η αλήθεια είναι δεν μας έχει συνηθίσει. Έχερος φιλός των γηπεδούχων. Ο Μαυρεδάκης, Μαυρεδάκης και Γαλανόπουλος κολώνες των γηπεδούχων. Δύο. Οι δύο ομάδες πάντα κοντά στο σκορ. Είναι κάποιες αλλαγές στη χάλη της πρωτοπορίας. Η άμυνα θα βγει και για την ακρίβεια τα πιστόλια θα σταχίσουν, διότι το σουτ το οποίο πραγματοποιήθηκε ήταν στην ουσία ελεύθερο.
Αυτά που σας λέγαμε. Ο κύριος με το νούμερο 15 ξεκίνησε. Δεν σας φάνει περίεργο αν το γνωρίζει, αν έχει βιάσει για άλλα όλο το καλοκαίρι. Η απάντηση του να είναι όχι. Τα πρώτα σουτ μετά από σχεδόν 1,5 μήνα από αυτής. Όταν είσαι μεγάλο σουτέρ, θα βάλει και αυτό. Αυτό δεν το σαφάγαμε. Κάνετε 22-25. Λάθη από τον Μαυρεδάκη. 24-25. Λουλούτης από σπίτι. Οι άμυλες έχουν πάει περίπατο σε αυτά τα 4 και 9 του παιχνιδιού. Έχουμε αλλαγές. Λουλούδη στον πάγκο για τους Hawks. Θέση του Γραβάνης. Γαλανόπουλο στο παρκέ εκ νέου. Το ίδιο και ο Κωνσταντινίδης. Γκρεκούση στον πάγκο. Και ο Μαυρεδάκης. Στο πακέτο και τους δύο ψηλούς. Μουράκης θα κλέψει, θα κάνει όλα και συμφέρει το νούμερο 8. Σε άμυνα και επίθεση, έχει όλο το γήπεδο. Παζογλου θα το πουπουνίσει, όχι που δεν θα το έκανε. Κακό. Το 25 θα παραμείνει στα αλλαγή, το Παζογλου στον πάγκο. Πικάσεις η θέση του. Των γηπεδούχων, ο Κρίκος θα βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. 26-25, Γραβάνης για 3, αστοχός. Ιωαννίδης, πάρα στο σίδερο, Γαλανόπουλος ακόμα να ριμπάω, κάνει ό,τι θέλει. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει ανάλογο κορμί στους Hawks. Και ξύλι και μπάσκετ. Άστοχος στην πρώτη. Δεν ξαναλέμε καλά λόγια για παιχτή. Η αλήθεια είναι. Άστοχος στην δεύτερη. 4-30. Οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα. Γραβάνης περάσει την μπάλα έξω. Αβουράκης. Γραβάνης περιμένει. Πάρει την εσωτερική. Κοπή από τον Κρίκο, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Γραβάνης για 3. Μάλιστα. Δεν θα κάνει το χαλερή πορτοκαλί. Να
κάνει σε rebound. 26-25 θα παραμείνει. Καβάνης είναι μόνος του. Νομίζω είχε τον Γαλανόπουλο στα πόδια στην προηγούμενη φάση. Θα πρέπει να πάει μέχρι μέσα. Δίσταξε. Δίσταξε. Άντε να κατρώψει και τον Γαλανόπουλο. 28-25, time out. 3-32 για το τέλος. Λοιπόν, τέλος time out. Δόθηκαν με κατέρωθεν στους δύο πάγκους. Το σκόρ είναι στο 28-25. Καμπουράκης, Παράκης, συγγνώμη. Τάσης για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 2-49. Γαλανόπουλος θα στοχίσει. Παράκης θα λαμβάνει. Γαλανόπουλος θα προσθέσει και ένα κλέψιμο στη στατιστική του. Εδώ η πάσα ήταν για να έχει συμπαίκτη τον Αρετοκούπο και όχι τον Γαλανόπουλο. Ο Γιάννης θα δίνει και καρφώση. Γαλανόπουλος 14 δυνατό. Να την αρπάξει και να τελειώσει τη φάση. Λογικό. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσουμε το αριστερό, δεν θα του κάνει το χαρτί μπάλα, ζητάει και φάουλ. Ωραία, ήταν δίπλα, παίζεται. Δεν ακρίβα, δεν είπε τίποτα, απλά δεν σφύριξε. Στον Τρίκο. Εδώ τα πιστεύω θα κλέψουν την μπάλα και θα έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν τη διαφορά. Δεν θα το κάνουν. Το 30-25 θα παραμείνει. Έχω την εντύπωση ότι η διαφορά των 5 πρώτων είναι η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Παραλίγο θα πάνε να κλέψει την μπάλα από τον Αβαράκη. Δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια. Κάσης. Καβάνης. Αυτό θα πάει μέχρι μέσα. Πάρει το φάουλ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Βαράκης, Ραβάνης, βάλω σε ψηλό, γυρίσει, θα μπορούσε να κερδίσει και το απόλυτο, να πετύχει και το καλάθι, να πάρει και το φάουλ.
έχει το δεύτερο, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Χατζηδάκης. 31 και 5. Πάμε για δύο επιθέσεις. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα στους Hawks. Μπάλα στο σίδερο. Θα γυρίσει Τσούκος για 2. 34-25. Τέλος του μικρόνου. Στο σύν 9 η μεγαλύτερη διαφορά, επαναλαμβάνω, Πιστόλια 34 για τα Gascox 25. Λοιπόν, ένα ξεφέρει μικρόνου με το σκορ εδώ στο φωτεινό πίνακα του κλειστού του Πικερμίου στο 34-25. Με καλάθι από τον Μαυρετάκη. Υψηλοί κάνουν τράψη απόψε εδώ. Καλανόπουλος και Μαυρετάκη συγκεκριμένα σέρνουν το χορό. Πάρει από το χέρι και τους υπόλοιπους. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 11 πόντους. 36-26. Ο Λουλούδης εξόχισε. Έτσι όπως και στην δεύτερη. 36-27. Κοιτάζει σαν στο πίσι. Συστημένη στα χέρια του Μαυρεδάκη. Λαμίδης θα πάει μέχρι μέσα. Τίποτα λένε ρε. Διαγυρός Κωνσταντινίδη. 29-27. Καβάνης με ταυλό. Δεν αγωνίστηκε απόψε σε θέση coach. Από το επόμενο παιχνίδι θα τεθεί και αυτό στις υπηρεσίες της ομάδας. Λουλούδη θα στοχίσει. Ιωαννίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί. Θα πήγει το καλάθι. Ένα 29. Διαφορά και πάλι στους 12. Καβάνης λίγο το λάθος. Τι έδωσε, τι έδειξε. Ο ένας εκ των δύο ρεφ. Μπάλα για τους Cubs. 14 δευτερόλεπτα. Παρενέβη αντίπαλο πόδι για την ακρίβεια. Δεν είδαμε του ακριβού, πιανού ακριβώς, παίκτη, καλάθι κεφάλαιο τον Απαράκη.
41-31. Πήρε δεξί διάδρομο. Άφησε την μπάλα με το δεξί. Πετάκι δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή η συμπληρωματική. Άστοχος. Λούδης για 3. 41-34. Επειδή την κάνει να έχουμε παρακολουθήσει αρκετές φορές την ομάδα του Κάση, για ένα βάζουμε το χέρι μας, για ένα πράγμα βάζουμε το χέρι μας φωτιά. Είναι μια ομάδα η οποία δεν παρατάει το παιχνίδι, θα παλεύει όλα μέχρι τέλους. Είναι το καλύτερο του σε αυτό, ανεξαρτήτου τι γράφει, ανεξάρτητα με το τι γράφει ο Φωτεινός Πίνακας του εκάστοτε γηπέδου. Λούδης και πάλι στη γραμμή των ελευθεροβολών, θα έχει την ευκαιρία. Το 41-29 παρακαλώ. Άστοχος στην πρώτη, έχει γίνει ήδη 41-34. Μετράνε σε 5-0. Μπορεί και 6, θα το κάνουν. 41-35. Κωνσταντινίδης. Άμυνα ζώνης για τους Κόξ, για να δούμε πώς θα την δράσουν. Ξεστικά για να κλείσουν τους ψηλούς, που είναι κυρίως η δύναμη τους. Κάτσι θα κάνει τα Ιστανό Γρήγο. Ήταν το πρώτο μόλις ομαδικό. 3 έχουν οι γηπεδούχοι. Κρίκος, Ιωαννίδης, Σαντινίδης, Κρίκος, Ιταρτζούτος, συγγνώμη, θα εξορχίσει. Πραγματοποιεί εμφάνιση οικονομίας, το νούμερο 28. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Προσπάθειες επιθυμένες σχεδόν όλες. Σου και το εμφάνιση οικονομίας. 43-35. Ένα καλάθι σε ένα χρονικό σημείο που το χρειαζόντουσαν. Τα πιστόλια για να δούμε τον Ιωαννίδη. Απαντάνε με σερί 4-0. Λουλούδης, την πάρα στο γραβάνι. Πάρε στο τερυγί, Καβαράκης. Λουανίδης. Σταματάνε για κάποιο λόγο που δεν έχουμε καταλάβει, Κόξ. 47-35, διαφορά στους 12. Όσο και να διαμαρτύρονται, η απόφαση δεν αλλάζει. 41-35 είναι 47-35. Στο σερί τον Κόξ απάντησαν με ένα δικό του στα πιστόλια. Πολύ καλή άμυνα. Ρωτάει ο Γιώργος από τον πάγκο. Το ίδιο και ο Παπαδιονυσίου. Ο ένας, ο έτερος λυπή. Για δύο.
Άσο όλος αυτή τη φορά. Ο Λούις θα μαζέψει. Το Γαλανό που έχουμε ώρα να δούμε στο παρκέ. Θα το δούμε σίγουρα στο τέταρτο. Ο Λούις θα βρεθεί για ακόμη μια φορά στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Με time out 3:51 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πάντα μπροστά τα πιστολιά με 47-35. Λοιπόν, τέλος time out. Εύστερο στην πρώτη. Άσορο στην τέσσερι. 47-36. Προς τα γυρίσει. Μπράβο. 180 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου. Για τρεις. Αστοχό. Έλγολ. Πάντα το λουλούδι, νέο φάουλ, κερδισμένο, κάνει θράψη στο συγκεκριμένο τομέα του παιχνιδιού, έχει πολλά κερδισμένα φάουλ, έχει βρεθεί πολλά και στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ευτυχώς η πρώτη. 47-37. Εξαιρετικός στη φάση του παιχνιδιού. 47-38. Αποδέχτης ο Κρίκος, 49-38. Δύο και τέσσερα. Λουλούδης. Δύο δευτερόλεπτα, μάλιστα. Στο γραμμάνι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες για την ακρίβεια σε έναν αγώνα μπάσκετ, διαμαρτύρεται. Φάουλ χαμηλά από τον το Πάζογλου. Άσορος
καταφέρει απολύτως τίποτα. Η άμυνα θα βγει. Θέλουν να τρέξουνε. Θα πάνε φρένο. Πανέμορφη πάσα Κωνσταντινίδη προς τον Γιανόπουλο, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 51-38. Μπήκαμε στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Βάζω για 3, αστοχός. Καλάθι από τον Λουλούδη. 51-40. Διαφορά στους 11, σταθερά μπροστά τα πιστολιά. Καλανόπουλος αστόχης της επαφής. Παράκης. Λουλούδης για 3, αστοχός. Πάνε για μία επίθεση. Όλη δικιά τους. 4 τώρα. Παντινίδης, Ρεκούσης. 6, 4. Παντσούκος, πάλα χαμηλά, 3 δευτερόλεπτα. 1,7. Για να δούμε τι θα προλάβουν και αν θα προλάβουν κάτι. Τρίτου δεκαλέπτου. Πιστολιά Γερακάς. 51-40. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Εδώ που θα λύσουν οριστικά τους διαφορές τους συγκλονάτες. Αβαράκης για 3. Πάω από τον Γαλανόπουλο. Αστοχός. Έρβολ για την ακρίβεια. Κακό. Καλάθι από τον Λουλούδη. Μπάλα στο σίδερο. Διαφορά στους 9. Ενίδα 2-42. Διαφορά στους 10. Δεκάτε ποδάρα για αυτό τα πιστόλια. Αβαράκης θα το ανακόψει όλο αυτό. Καβαρό φάουλ από το διαφυγικό. Δεν θα παίξει πολύ. Το Πάζογλου εξωτός. 52-44.
Γαλανόπουλο θα στοχίσει. Λέει θα μαζέψει. 54-44 αυτά παραμείνει. Και για να δούμε. Ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Είπαμε, την ομάδα που δεν θα παρατάει ποτέ Λουλούδης θα πάρει άλλο ένα κερδισμένο φάουλ. Ψήφια επίπεδα, αυτή τη φορά στους 7. Μίντα 4-47. Ο Λούτης πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ πάνω στη διεκδίκηση. 6-17 για το τέλος. Ένα φάουλ γηπεδού, έχει 3 οι φιλοξενούμενοι. Θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους, να είστε σίγουροι. Όσο οδεύουμε προς το τέλος. Φάουλ ζητάνε τον πάγκο. Διαφορά στους 7, ο Λούδης πει ότι θα τον κουμπονίσει από τα 9, είναι μόνος του. Επιθετικό φάουλ, δεν θα μετρήσει. Συνεχίζουν να μείνονται. Να μείνουν όλοι. 3 δευτερόλεπτα στο Γαλανόπουλο. Ποιος διαμαρτύρεται τεχνίου. Έχει ήδη μια τεχνική να θυμίσουμε. Για 3. Μέσα. 54-50 μάλιστα. Από τον Σλαβούνο. Λοιπόν, το σκορ είναι στο 54-50. 4-33 για το τέλος. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Γραβάνης, θα μειώσει τον πόντο. Όχι. Ευκαιρία του εδώ, ήταν μόνος του. Θα σηκώσει τέρ. Λιόν πόντο. Κύριος με το νούμερο 9. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι πλέον. Σου για 3. Μέσα. Θα βγάλει
τη δύσκολη θέση αυτών και τους συμπαίκτες του. 57-50. Παράγκης για δύο. Αρχίσει. Έχουμε μπει στα τελευταία 4 λεπτά, 3-43 για την ακρίβεια. Λουανίδης, Κωνσταντινίδης και πάλι για 3. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Κάτσε θα περάσει στο παρκέ, στο Παζογλου. Γραβάνης, Λουλούδης για 3. Μπάλα στο σίδερο, ριμπάνω από ποιον. Μπάλα στα χέρια του Γαλανόπουλου. Και από εκεί στα σίγουρα του Τσαπανίδη. Λουανίδης, Γαλανόπουλος για 2. Άστοχος, Γραβάνης ο ριμπάουτ. 3 λεπτά για το τέλος. Δεν θα πούμε ότι τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Θα πάρει την εσωτερική. Τι έδωσαν οι ρεφ. Φάουλ. Χαμηλά. Δεν υπάρχουν βολές. Μόλις το δεύτερο ομαδικό. Πάσογλου. Θα κοπεί στα ίσα τον Λανίδη. Πάρα στον Κρίκο. Παπανίδης, το ίδιο και αυτός. Τρίχος, πάρει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Λεπτά να απομένουν. Ανίδης θα στοχίσει. Γαλανόπουλος το επιθετικό θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά κάτω. Χαρακτηριστική κίνηση του ρεφ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές όμως, ανεξάρτητα με το, από το που έγινε το φάουλ, καθότι οι Hawks έχουν συμπληρώσει τα πληρωματικά. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, αλλά ο Κρίκος δηλώνει παρόν για ακόμη μια φορά. Αρπάξει το rebound. Σαντινίδης. Κρίκος. Ιωαννίδης. Τέλος επίθεσης. Κάνεις δεν φώναξε κανέναν. Γαλανόπουλος θα περάσει στον πάγκο. Κοντένει το σχήμα τώρα για, τους, για τα πιστολιά. Χωρίς κλασικό ψηλό. Στο παρκέ. Μπάλα στη γωνία σε 3 πόντων. Μπάλα στο σίδερο. 1-50. Ιωαννίδης. Σαντινίδης. Μπαρτζούκος. Στο σίδερο. Λουλούδης. Κατεβάζει και την μπάλα, θα πάρει και το φάουλ τριτοματικό. Δεν υπάρχουν πολλές. 1-26. Θα πρέπει να πετύχουν καλάθι και να στείλουν το παιχνίδι τουλάχιστον στις 2 κατοχές. Για 3, θα στοχίσει. Μειώσανε και μέχρι και στις 4:50. 4:50.
συνεχίσει η Πικάση, θα κοπεί με φάουλ στα 46 δευτερόλεπτα. Μπασκετάκι Cup. Λοιπόν, Άντρος στην πρώτη. Έφερε στη δεύτερη. 61-53. Από τον Τσαπανίδη. Τελειώσει την επίθεση, τα πιστόλια θα πάρουν την νίκη, τελικό σκορ εδώ στο κλειστό του Πεκερμίου. Πρώτο παιχνίδι για το Μπασκετάκι Cup και για τις δύο ομάδες. 60.